φάει τώρα τη. Τη φασάρα. Μαρία, θα δει τώρα την Κατερίνα Καραβάτο να κάνει ρόδα. Που το είδαμε και. Το είδαμε, ναι. Ναι, ναι. Και εγώ θα σου πω ότι την Κατερίνα θα πάρει τηλέφωνο και θα τη πει ότι ονομάζεσαι Φραντζέσκα Στεργίου. Συμμαγεύει τη λέω κάτι, μαρκαδόρο. Και καλεί από το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη. Στα πλαίσια θα πει των εκδηλώσεων για την πεζοδρόμηση τη Αθήνα. Χαρείτε την πόλη σας 2013-2014, θα γίνουν διάφορα happenings στο κέντρο από την Παρασκευή 8 μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Θεατρικές παραστάσεις, βαριετέ, ζογκλέρ, σκέιτ, πατίνια, τραμπολίνο κτλ. Πες της ότι θα θέλατε να παρουσιάσει την εκδήλωση μαζί με τον Ιωάννη Μελισανίδη και παράλληλα για παραδειγματισμό να κάνει ρόδα από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα και πες της ότι θα είναι και guest εμφάνιση η Νάντια Κομανέτσι. Πόσο να είναι η Κομανέτσι τώρα, 50? Περίπου. 49. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση «Μη φοβάστε, δεν θα το πάτε ορθοπεταλιά». Θα κάνετε 2 στάσεις, Ιπποκράτους και Μπενάκη. Καλή επιτυχία. Την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα. Του Πανεπιστημίου για να είναι Ιπποκράτου. Αχ, κυριό. Ναι. Εσύ πώς σε λένε. Πώς με λένε. Φραντζέσκα. Και πώς να μιλάω, δεν έχω ένα ρόλο βρει. Κάτσε, πες. Γεια σας, η κυρία Καραβάτου. Με τιμή, τιμή, τιμή. Συγγνώμη. Η κυρία Καραβάτου. Μάλιστα. Πώς είστε, σας τηλεφωνώ από το Δήμο Αθηναίων. Λέγομαι Φραντζέσκα Στεργίου. Από το Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα, Φραντζέσκα Στεργίου, είμαι το δεξί χέρι του κυρίου Καμίνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι, κυρία Στεργίου. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω, κυρία Καραβάτου, αν αυτή τη στιγμή μπορώ να σας μιλήσω. Έχετε λίγο χρόνο, μου αφιερώστε. Μισό λεπτό, λίγο να κλείσω λίγο την πόρτα γιατί είμαι στο καμαρίνι μου. Μισό λεπτό. Σας ακούω. Κυρία Καραβάτου, κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά κάνει μια πολύ μεγάλη γιορτή. Για το 2013-2014, χαρείτε την πόλη σας στο πεζοδρόμιο. Θα είναι πάρα πολλοί δρόμοι, θα γίνουν πάρα πολλά happenings, θα έχουμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικά συγκροτήματα, σκέιτ, τέχνη και δρόμοι. Για την πρωτοχρονιά. Όχι, αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να γίνει πιο ανθρώπινη πόλη μας, να πεζοδρομηθεί, να βγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν βόλτες, να φλερτάρουν, να την αγαπήσουν, να τους αγαπήσει η πόλη. Από τις 8 Νοεμβρίου την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 24 είναι αυτή η γιορτή μας. Χαρείτε την πόλη σας. Πολύ ωραία, μπράβο σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρούμε πάρα πολύ να συνεργαστείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα από εσάς, αλλά είδα την Κυριακή που κάνατε αυτή την κολοτούμπα και εμείς, ρόδα, ναι, με συγχωρείτε. Εγώ δεν ήμουν πολύ κακή στη γυμναστική στο σχολείο. Αλλά είδα που το κάνατε και μου πρότειναν. Ενώ έχουμε ήδη τον Ιωάννη Μελισανίδη, ο οποίος θα παρουσιάσει αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ θα ήθελα να το μοιραστείτε με τον Ιωάννη, που είναι χάρμα και ο ίδιος. Γελάτε. Θα είστε πάρα πολύ καλοί και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία. Από Πανεπιστημίου μέχρι. Από Ομόνοια μέχρι Πανεπιστημίου. Θα το πάτε ρόδα. Όχι, ορθοπεταλιά μονοκοπανιά. Θα κάνετε 2 στάσεις του κράτους. Και Μπενάκι. Να υποθέσω ότι θα σας αρέσει. Ωραία ιδέα μου, Θα χαρεί πολύ ο Δήμαρχος που χαίρεστε με αυτή την πρωτοβουλία. Συγγνώμη. Ναι, θα είναι και η Νάντια Κομανέτσι καλεσμένη. Θα τη σκίσετε. Ναι, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τελικά νομίζω ότι... Το θέλετε από την Πανεπιστημίου. Από την Ομόνοια θα ξεκινήσετε, θα καταλήξετε... Αλλά θα έχετε 2 στάσεις. Σας περιμένουν νεράκι να πιείτε και Ιπποκράτους και Μπενάκι. Θέλετε να το μοιράσουμε αλλιώς, να το μοιράσουμε Μπενάκι και... Ξέρετε κάτι, μπορώ να το κάνω Αμερικής, αυτό που λέτε. Ορίστε. Μπορώ να το κάνω αυτό που λέτε. Ορίστε, θα ήθελα, όχι με 2 στάσεις. Θα ήθελα, αν γίνεται, με 4 στάσεις. Γιατί λίγο όταν το κάνω αυτό, ζαλίζομαι. Δεν θα το κάνετε με τακούνια. Όχι. Όχι, χωρίς τακούνια. Γι' αυτό σας λέω 2 στάσεις. Αν ήταν με τακούνια θα είχαν προβλέψει. Ξυπόλυτη θα το κάνω. Ξυπόλυτη δεν νομίζω, αλλά με τα αθλητικά σας θα μπορούσατε. Άλλωστε και ο Ιωάννης θα το κάνει και εκείνος με τα αθλητικά του. Δεν θα βάλει άλλο. Θα είμαι παράλληλα με τον κύριο Ιωάννη Μελισανίδη. Όταν συναντιέστε, εκείνος θα έρχεται από το Σύνταγμα όταν εσείς πηγαίνετε. Κάπου θα
κάνετε ένα φρουμ φρουμ να κάνετε. Καλά, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε καθόλου που πήγα και έκανε ένα φρουμ να το έχω και με κοροϊδεύετε. Μα τι λέτε, κυρία Καρεβάτου, ίσα ίσα που το εκτιμήσαμε. Είστε ένας άνθρωπος χαρούμενος. Θα δώσετε στην πόλη αυτή την ότητα της παιδικότητας που της χρειάζεται. Μαρία, σας καλ... να σου πω. Βρε κορίτσι μου, με ξεφτιλίζετε κάθε χρονιά. Μα με συγχωρείς το πόσο ζήλεψα αυτή. Βέβαια, αυτή. Σαν τίγρης και δράκος ήσουν, στα μήμενε σε πάνω σε λίγο στα φώτα, θα κρεμιώσουν. Αϊα! Απίθανο. Πού το άκρυβες αυτό το ταλέντο, απορώ. Παιδιά. Περπατά σε τείχους άμα σε τσαντήσει ο κρατερός, ο σύζυγος. Τι χαριτωμένο, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είχα πάθει και η Μαρία. Ποιος είναι το μωρό μας? Όχι, έχει πει μέσα ο Άρης Γεωργιάς στο συλλήσταγμου και μου λέει, παιδί μου, γιατί είσαι σε αυτήν την κατάσταση, εγώ πάθει και η Μαρία. Τι κάνεις σήμερα στο καμαρίνι σου? Γράφουνε. Κάνεις, έχετε πρόβες? Έχουμε σύσκεψη. Ωραία. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά και σε σένα, καλή επιτυχία. Καλή σεζόν έχεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαρήκαμε που σε ξανά είδαμε στην τηλεόραση, Κατερινάκη μου. Πολύ σε αγαπάμε και σου πάει. Σας ευχαριστώ πάρα λίγο πολύ. Λίγο κλάμα δεν είδαμε, η αλήθεια είναι ακόμα. Λίγο, είχε λίγο στην την πρώτη. Είχε λίγο. Να μου φιλήσεις το κοριτσάκι στο όμορφο και το σύζυγο. Θέλω να κάνω καταγγελία. Έλα. Αυτή η αλλαγή της ώρας δεν μου έστειλε καθόλου. Ήθελα να είστε το απόγευμα γιατί δουλεύω μέχρι τις 5 και δεν έχω την ευκαιρία να σας δω. Δεν μπορώ να τα βολέψω. Ο ένας μου το θέλει νωρίς, ο άλλος μου το θέλει αργά. Δεν ξέρω. Οπότε ο πουλάχι. Έχει και το web να μας δεις. Το πρόβλημα. Εντάξει, θα εντάξει. Το web είναι μια χαρά. Λοιπόν. Για κάτι άλλο θέλω να σας πω τώρα που σας πέτυχα για τους δύο μαζί. Όλους μαζί εκεί πέρα. Φιλιά στο Γιάννη, φιλιά σε όλους. Εντάξει. Αλλά θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως. Φιλιά. Και πραγματικά, θέλω να σας κάνω ένα πράγμα. Θα έρθω και θα σας κάνω ένα τροχό με τα κούνια κάποιες δύο. Ωραία. Σε περιμένουμε, Κατερινάκη, για το κανονίσουμε. Αποθεώνομαι, εντάξει. Βεβαίως, με παραλύρουμε, το κοινό παραλύρει. Να σου πω, πριν από λίγο μου είπανε, έχεις δει τι έχει κάνει ο Σεργουλόπουλος που έχει εμφανιστεί τύπου Κωστόπουλος και Λιάγκας, είναι αλήθεια αυτό? Ναι ρε, ίδιος, γιατί... Βέβαια, γιατί σήμερα αυτό είναι το στυλ. Το στυλ σήμερα αυτό επιβάλλει τηλεόραση. Μην πούμε και στις ειδήσεις έτσι, άνθρωποι. Μαρία, είσαι ντυμένη μπαλατσινού χορτά. Εγώ έβαλα άσπρο πρώτη γιατί ξεκινήσαμε πριν, οπότε είπα να αφήσω αυτές να μα τη γράψουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Bye.